Η Ελλάδα θέλει τα πρώτα 100 μάρτερ IFF πριν παραδώσει τα BMP1 στην Ουκρανία ή τουλάχιστον παράλληλα. Αυτό μα είπε ο Υπουργό Άμυνα χθε στη Βουλή. Και είπα ακόμη πω έχει ακόμα κάποιο διάστημα προκειμένου να οδηγηθούμε σε πλήρη συμφωνία. Όμω αυτό θα ανερούσε ολόκληρο το σκοπό ή τουλάχιστον την αφήγηση τη Γερμανία ότι η χρήσιμη βοήθεια θα έφτανε γρήγορα. Αυτά συμβαίνουν όταν οι ανακοινώσει γίνονται απρόβλεπτα μετά από μια σύνοδο κορυφή και όχι από την ελληνική κυβέρνηση αλλά από τον γερμανό καγκελάριο. Συγκεκριμένα χθε, ο Υπουργό Εθνική Αμήνη κ. Νικόλαο Παναγιοτόπουλο απάντησε σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Αλφα του Συνασπισμού Ριζοσπαστική Αριστερά κ. Θεόδωρου Δρίτσα με θέμα Ελληνικά όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το υλικό που έχει σταλεί μέχρι τώρα δεν αποτελούσε και δεν αποτελεί κρίσιμο επιχειρησιακό υλικό για τις ένοπλες δυνάμεις. Δεν επηρεάζεται η συνολική υφιστάμενη τηρούμενη στάθμη των αποθεμάτων. Σας είπα, είναι πυρομαχικά διαφόρων διαμετρημάτων, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις αποθήκες της λεγόμενης τρίτης γραμμής. Δεν επηρεάζεται συνολικά επιταχύρο ούτε στο ελάχιστο η αμυντική μας διάταξη. Και επίση, μεταξύ άλλων ανέφερε, είναι όπως σας είπα από τα αποθέματά μας, όσα έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Γιατί έχουν δημιουργηθεί αυτά τα αποθέματα, μα για τον απλούσατο λόγο ότι στην πορεία του χρόνου κάποια οπλικά συστήματα είτε αντικαθίσταντο, είτε αναβαθμίζονταν με αποτέλεσμα κάποια πυρομαχικά που αντιστοιχούσαν, ιδίως στο πυροβολικό, σε τέτοια οπλικά συστήματα να έμεναν πίσω ή θα έπρεπε να τα καταστρέψουμε ή θα έπρεπε να τα πουλήσουμε κάπου όπως η απόπειρα του Υπουργού σα τότε να διαθέσει κάποια βλήματα στη Σαουδική Αραβία που δεν τελεσφόρησε ή να τα δωρήσουμε κάπου όπως BMP1 που δωρήσαμε επί δικών σας ημερών κάποια από αυτά στην Αίγυπτο. Αλλά τα πουλήσαμε και πήραμε και κάποιο αντίτιμο για αυτά τα τεθωρακισμένα, τα οποία αυτός ο σκοπός είναι που σχεδιάζεται κατά συμφωνία, η οποία όμως θα διευκρινιστεί και θα διελευκανθεί σε επίπεδο τεχνική λεπτομέρεια και είναι απαραίτητο με του Γερμανού να δώσουμε στην Ουκρανία. Επομένω, απόθεμα. Έχουμε πολύ απόθεμα. Γιατί έχουμε, Γιατί στο πέρασμα του χρόνου, παλιά είδη πυρομαχικών διαφόρων διαμετρημάτων πλέον αποθηκεύτηκαν στι αποθήκε των ενόπλων δυνάμεων και μη συγχαίρεται όλο αυτό με τι ημέρε αγώνα κτλ. Έχουμε πολλά παραπάνω από όλα όσα προβλέπουν για τις ημέρες αγώνα. Γιατί δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα αποθέματα, διότι έμεναν πίσω από συστήματα που εξυγχρονίζονταν και επομένως είχαν ανάγκη εξυγχρονισμού τύπου πυρομαχικών. Πόσα είναι, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για τα συνολικά αποθέματα, αλλά σας είπα ότι δόθηκε ένα μικρό μέρος αυτών των αποθεμάτων, έτσι ώστε να μην επηρεάζεται με κανένα τρόπο και στο παραμικρό η συνολική αμυντική δυνατότητά μας. Και όσον αφορά στα ατεθωρακισμένα τα οποία σκοπεύουμε να εισφέρουμε ενισχύοντα την Ουκρανία αντικαθιστώντα τα με τα πιο σύγχρονα γερμανικά που μας προσφέρουν, έχει ακόμα κάποιο διάστημα προκειμένου να οδηγηθούμε σε πλήρη συμφωνία. Εδώ το κρίσιμο σημείο, και έκλεινο κύριε Πρόεδρε, είναι ο χρονισμό τη ανταλλαγή. Θέλουμε να γίνει ταυτόχρονη αντικατάστασή του από τα πιο σύγχρονα γερμανικά. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να τα δούμε. Προφανώ να τύχουν κάποιες επιθεώρηση από δικά μα στελέχη σε ποια κατάσταση είναι, ποιο είναι το συνολικό πακέτο που μα προσφέρεται, να δούμε αυτέ τι λεπτομέρειε και μετά να προχωρήσουμε στην ανταλλαγή αυτή, έτσι ώστε να μην μείνουν εκτεθειμένε οι ένοπλε δυνάμει όσο αφορά στη συνολική αμυντική διάταξη, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Αυτή είναι η στόχευσή μα και έτσι σκοπεύουμε να προχωρήσουμε. Κάθε κοινό νους αντιλαμβάνεται πως πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που δεν συνάδει με το επίγον του πράγματος που επικαλείται το Βερολίνο. Ενδιαφέρον έχει τι θα υποθεί και αύριο στην αρμόδια Επιτροπή Άμυνας της Βουλής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.